Πιστεύω ότι είναι ένας των αριθμών δηλαδή αυτών, ότι είναι αυτό ένας λόγος να αναβληθεί η συζήτηση αυτή και να έρθει με κατεπίγοντα χαρακτήρα μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε μέσα σε αυτούς τους κωδικούς, νόμους και ιστορίες τι ακριβώς λέει για τις δραστηριότητες που θα έχει. Άρα θα είναι σαφές. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Γαφέρη και με εσάς κάποια στιγμή που είπατε ότι θα πηγαίνει απέναντι. Εγώ, αν ήταν να πηγαίνει απέναντι, θα προτιμούσα να πάνε απέναντι παρά στον Πειραιά. Δηλαδή, λίγο εγωιστικό είναι το θα μας τα πάρουν πιθανόν να τα πηγαίνουν απέναντι και ευτυχώς που δεν τα πήγαν απέναντι. Αλλά τα πήγαν στον Πειραιά. Δηλαδή, θα έλεγα, μην έχουμε όλοι μας αυτόν τον εγωισμό ότι πόρου γαλατά τώρα του κυβέρνηνες. Εδώ το θέμα είναι καλύτερα, άμα, άμα πήγαινε η δόη στον Πειραιά, είναι ακόμα καλύτερα να ήταν στο γαλατά. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να σκεφτείτε. Δεν νομίζω ότι τέτοια κάτι τέτοιο. Αν δεν κατάλαβα, θα σου δώσω. Θέλω να δω όμως ότι δεν πρέπει να δούμε. Δεν μιλάμε για τις πέμπτες. Δεν ζητήσα να το δει με τη ζημία στο αντίστοιχο, δεν το ζήτησα να πω. Το άλλο είναι το εξής. Εάν τυχόν μέσα στις προτάσεις που θα βγάλουμε εμείς, τυχόν πούν αυτοί ότι ξέρετε κάτι, θα σας χρεώσουμε και 100 ευρώ 5 αναλώσιμες, 5 μελάνες, ας πούμε. Θα πούμε όχι εμείς. Δηλαδή, σημασία έχει τι απόφαση παίρνουμε εμείς σήμερα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Μπορεί να είναι ελάχιστα αυτά τα λίγα και όταν δεν τα έχουμε στην απόφαση είναι ένας λόγος να απορρίψουμε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Ζούγκρα, όμως που δεν το έχετε υπόψη, πλέον στους δήμους έχουν αρχίσει και παίρνουν πλαφόν και για τα αναλώσεις.